Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε στο πρώτο βίντεο τη χρονιά, στο πρώτο Κυριακάτικο Special τη χρονιά, μάλλον που δεν θα ήταν κάτι άλλο από μια νέα συλλογή όπου κυκλοφόρησε. Οπότε να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλου με συλλογέ, με γούστα, με αυτά. Ευτυχισμένο το νέο έτος του 2024 να φέρει στον καθένα ό,τι επιθυμεί. Σίγουρα να μην στερήσει κανέναν και πάνω απ' όλα να δώσει υγεία, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Μετά όλα τα άλλα έρχονται, συλλογέ και όλα τα υπόλοιπα πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μα. Οπότε καλή χρονιά σε όλους ξεκινάνε νέε συλλογέ και αυτά. Εδώ έχουμε μια νέα συλλογή που ξεκίνησε πριν λίγε μέρε. Το είχα αρχίσει η εβδομάδα, θα πρέπει να είναι λίγο περίεργη εβδομάδα. Γύρισαμε από διακοπέ, είχαμε δουλειά αυτά και δεν μπορούμε να τα ανεβάσουμε νωρίτερα. Οπότε είπα αφήσουμε για το πρώτο Κυριακάτικο Σπέσια τη χρονιά και το βράδυ έχουμε live να μπείτε να τα πούμε και live. Συνεχίζουμε το Spider-Man. Εδώ έχουμε μια νέα συλλογή από την Σεντόρια όπου ήδη βλέπουμε ότι πάει να εδρεωθεί στι ε, συλλογέ σαν εταιρεία και σαν αυτά. Πρώτα είχαμε τα κράνη, μετά έχουμε το Lancia Sandos όπου και εκείνο το παίρνω. Σταμάτησα να το δείχνω γιατί στα μάτσα γενικά να το φτιάχνω λίγο, έμεινε λίγο και αυτό στην άκρη. Γιατί γενικά οι συλλογέ που έχουν κάνει στην ορμολόγηση πήγαν λίγο πίσω αυτό το κομμάτι. Όπου σιγά σιγά θα επιστρέψει και αυτό το κομμάτι. Πιο πολύ βλέπουμε αυτέ όπου τι βλέπουμε λίγο πιο γρήγορα. Ε, αλλά και εκείνο το παίρνω κανονικά, το δούμε και εκείνο το στράτο. Εδώ έχουμε τώρα. Racing Cars, The Ultimate Collection, από ό,τι βλέπω, τώρα εντάξει το λέει γενικά Racing Cars, αλλά κυρίως βλέπω Formula 1, οπότε μάλλον Φόρμουλα 1 θα έχουμε, δεν ξέρω σίγουρα, τα εικάστε το βλέπω ωραία έκπληξη αυτή που δεν είναι πλαστικά ή κάτι τέτοιο, κλίμακα 1 προς 43, πολύ κλασική κλίμακα, η τιμή θα είναι 14.99. Οκ, okay. ε, εντάξει, θα μπορούσε να εχει ενα 1-2 ευρώ φθηνότερη, αλλά γενικά πλέον έχουν ακριβήνει τα πάντα, πληθωρισμοί, ιστορίες, αυτά όλα έχουν ανέβει, οπότε ναι και οι συλλογές θα βγαίνουν πλέον ε, πιο ακριβές. Είναι όμως ωραίο, είναι έτοιμο το display κομμάτι με το plexiglass του έτσι εδώ, είναι λίγο γυρισμένο για να φαίνεται καλύτερα, δεν είναι flat. Ε, δεν είναι flat τελείω. Έχει λίγο μια κλίση προ τα πίσω για να το έχουμε λίγο πιο εδώ, να φαίνεται λίγο καλύτερα. Αν και θα το ανοίξουμε να το δούμε πιο πολύ τώρα, το βλέπουμε μέσα από εδώ. Μου ήρθε λίγο τσαλακωμένο, όχι okay, εδώ το βλέπετε έτσι, γιατί μου ήρθε το πακέτο για να το δείξω. Μου ήρθε πακεταρισμένο από την ομάδα τη McLaren, Formula 1 Team. Μα λέει εδώ και εντάξει, λεκτικό προϊόν εννοείται. MP4 4988 το Ayrton Senna εντάξει σαν όνομα τον Ayrton Senna ok έχω γενικά δεν γνωρίζω και πάρα πολλά από Formula 1 και θα το έχω ξαναπεί αλλά εντάξει δεν ξέρω αν θα έχει πολλά γιατί εδώ μα έχει και οδηγό σειρά. Λογικά έχουμε και το τεύχο. Πάλι μικρά θα είναι τα τεφάκια. Όπω ε, γενικά με τι λογίες σου. Και στα κράνη και στα, και στα δεν έχει και πάρα, μα πάρα πολλέ πληροφορίε λεπτομέρειε. Δηλαδή, που, που κάποια είναι πανέμορφα. Αυτό του Verstappen, κοιτάξτε το, Red Bull, την ομάδα της Red Bull, το Red Bull 16B 2021, κοιτάξτε το αυτό. Κοιτάξτε αυτό αυτό και ξεκινάμε με κάτι πιο απλό, πιο αγαπημένο και λίγο πιο παλιό, ε, από το 88, εδώ, F1, 75, 2022, αυτά θα είναι λογικά και πιο τούμπανα. Και πιο μεγάλα σαν να μάχει, γιατί πλέον γενικά μεγάλο, σαν αν η κλίμακα είναι η ίδια, 1 προς 43 από αυτή φαντάζομαι θα είναι σε όλα, αυτά θα είναι ακόμη πιο μεγάλα. Εντάξει, ξεκίνησε με τον Άιρτον Σένα, τον Σένα, το τη Μακλάρα. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι τόσο εμβληματικό ή αυτά. Δηλαδή, θα μπορούσε να ξεκινήσει με κάτι πιο τούμπανο έτσι, για αρχή τη συλλογή. Α, στο επόμενο, στο επόμενο, ναι. Στο επόμενο έχουμε την Mercedes του Λούι Χάμιλτον. AMG F1 w W10. Τέλο πάντων, όλο αυτό το 19. Στο επόμενο τέλο θα έχουμε τούμπανο, όπου συνεχίζει και η τιμή γνωριμία. Εντάξει, δεν θα πάει στα 15, θα πάει στα 99, θα πάει στο δεκάρικο, α πούμε. Οκ. Σε κάθε τεύχο στο φυλάδι η ανασκόπηση ναι 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 Ακριβά, ακριβή αντίγραφα μάλλον, αμάξιμο από Metal on Digas, ακριβείς λεπτομέρειες, χρώματα διακριτικά και τέτοια Ρεαλιστική θέση οδήγηση, εντάξει δεν έχουμε τους οδηγούς στον έχουμε μόνο το Modi Formula Όλα τα νικηφόρα μονοθέσια των πιο αγαπημένων οδηγών, Digas στα αμάξιμα Θα μας πει πιθανά τι τεύχη είναι, ναι 60 ναι, τεύχη Θα αποτελείται και αυτή όπως τα κράνια από 60 τεύχη ε, Τευχούν, τιμή καθώς και η σειρά εκδότη κάθε πότρευση. σε εγκαίρω για κάθε αλλαγή. Ναι, αλλά 15 ημερο. Ναι, είναι 15 Οπότε ένα-δύο εβδομάδε θα βγαίνει αυτή η συλλογή. Αν δεκαπενθήμερη, είναι 15 ημερο, είναι 15 ημερο συλλογή. Οπότε ένα-δύο εβδομάδε θα βλέπουμε ραλάκι. Πάρα πολύ είναι ωραία. Λοιπόν, αυτό το ξαναδιπλώνουμε για να κάνει στην άκρη. Γιατί θέλω να ανοίξουμε τον οδηγό τη συλλογή. Να δούμε μέσα εκεί, αν μα έχει κάτι παραπάνω. Γενικά, να κάνουμε και μια βόλτα στο τέφω, όπου όπω το βλέπω δεν θα φάνηκε ιδιαίτερα μεγάλο. Οπότε δεν ναι, θα έχουμε και πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Πιο πολύ, σαν φυλάδι θα είναι παράστα περιοδικό. Δεν πειράζει, ναι. Αυτό είναι πρωτοτέφω. Αυτό είναι το κλασικό, το κανονικό τεφχάκι. Αυτό είναι ο οδηγό συλλογή. Όπου σαν πρωτοτέφω, καλό είναι να ξεκινήσουμε με αυτό. Οκ, okay. θα έχουμε και τέτοιο για να βάζουμε μέσα τα τέφια μα. Πρωτοτέφω, διαφανή θήκη, άλλα μοντέλα τη ε, συλλογή. Μια βόλτα εδώ αν θέλει κάποιος να δει τι παίζει και άλλα πολλά εννοείται ναι 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 Μας δίνει έτσι μια πρώτη δεύτερο τεύχος, τρίτο τεύχος, τέταρτο τεύχος, πέμπτο τεύχος Ναι, το δεύ... αυτά εδώ τα τρία τεύχη, δηλαδή ξεκινάει εδώ okay, αλλά τα επόμενα τεύχη τα δίνει πόνο γιατί έχουμε καινούργιες, αρκετά καινούργιε φόρμουλε Και είναι... είναι τούμπανα, είναι τούμπανα και φαντάζομαι θα είναι και πιο μεγάλα σαν μεγέθη από αυτό που έχουμε ήδη Μόνο 9 και 99. Μετά έχουμε. Α, το τρίτο τέφο μα δίνει και το ντοσχέ Μα ξεκινάμε να βάζουμε μέσα τα περιοδικά και μα. Το ντοσχέ και αυτά. Μάξο με τα μεταλλικό. Λεπτομερή βαφή. Πιστή στο πρωτότυπο. Άλλα μοντέλα τη συλλογή. Τέφο 6, 7, 8. Εδώ μα λέει μέχρι και το τέφο. Τεύχος... Ε, 12... από το 12 πάει στο 17. Γιατί. Δεν ξέρω εδώ τέλο πάντων. 7, 8, 10, 12, 15, 17. Για κάποιο λόγο σε κάτι έχω μια ανασκόπηση στον θρύλο. Ναι, εντάξει, δηλαδή στο περιοδικάκι που θα έχουμε. οκ. Okay, ένα μικρό έντυπο εδώ, σαν οδηγό τη συλλογή. Δεν μα έχει ολόκληρη τη συλλογή ή κάτι. Και εδώ είναι τώρα το τεφάκι τεφχάκι, μα. Όπου μικρό, λίγε σελίδε. Εντάξει, μα λέει μέσα ποια θα είναι τα επόμενα τεύχη. Το τεφχο 2 και το τεφχο 3. Παλιότερα τεύχη και τέτοια εδώ τα site που ξέρουμε Γεννημένο του ταχυδί, σεζόν 1988, μακλάιμ 4, 4, Αυτό είναι το όνομα τη φόρμουλα, e, μάλλον. Εντάξει, επειδή είναι, τότε μα έχει Μάλμπουρο, Μάλμπουρο και αυτά, αλλά φαντάζομαι δεν το έχει εδώ, ναι. Βλέπει ότι εδώ λείπει να είναι στα χρώματα τη Μάλμπουρο, e, το κόκκινο. Α, και πίσω, το έγραφε και εδώ. Οκ, okay, δεν το έχει, αλλά ναι, είναι αυτό που μου έχετε γράψει έτσι τι βιομηχανίε, αυτά που παίζουν και τέτοια. Η σεζόν 1988, λεπτομέρειε, κίνηση στο Grand Prix του Καναδά του. Το 88 σου, σου η pole position το λάθος και ο θρίαμβος Α, όπως ήταν εδώ η οδηγή και αυτά οι πιλότοι μάλλον Η σεζόν, ο Σένα πρωταθλητής με 8 νίκες, μπράβο ρε τον Σένα, ωραίος Στο Βέλγιο η κορυφαία στιγμή της σεζόν, Νάιρτον έρθει Σένα, αυτό ήταν το κράνος του Αριστερά η Μακλάρεν του Σένα στη Μόντσα Στο Grand Prix της Ιταλίας 4 44, Άιρτον Σένα. Η πρώτη νίκη στο τιμόνι τη Μακλάριν. Μπράβο. Βλέπουμε εδώ, εντάξει. Πάμε στη Χόντα. Μα γράφει πάνω. Οκ, 4,99. και εδώ πολύ ωραία φωτογραφία. Αρκετά παλιά φόρμουλα το 88. Οκ, okay. αλλά θα έχουμε 60, οπότε θα έχουμε αρκετέ. Θα έχουμε αρκετέ, φαντάζομαι τι πιο εμβληματικέ. Λογικά, αλλά θα έχουμε αρκετέ φόρμουλε. Δηλαδή, θα έχουμε 60 ραλάκια. Και θα κάτσει πάρα πολύ ωραία αυτό δίπλα στα δίπλα στα κράνη. Πώ θα ανοίξει τώρα αυτό. Εγώ τώρα ξέρω τι θα να κάνω. Θα να ανοίξω προσεκτικά για να το ξανακλείσω κιόλα. Να κρατήσω την προστατευτική θήκη. Αλλά είναι λίγο θέμα αυτό για το πώ θα μπορεί να γίνει. Γιατί θέλω να μου μείνει το, το χαρτι... Έλα. Εδώ, ναι. Κάπω έτσι. Κάπω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα το σώσουμε. Για να το ξανακλείσω έτσι, μέχρι όσο του να έρθει η ώρα, είτε κάπου να στηθούν αυτά ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν θα την δείξουμε όλη τη συλλογή και αυτά. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια γενικά εσεί, είτε πώ σα φάνηκε, είτε αν θέλετε να τη δούμε και αυτά. Και θα δούμε πώ θα πάει. Αναλόγω. Λοιπόν, κάτω τι μα έχει. Ε, Αντίκολο Ιταλικά μα λέει. Ωραία, μου αρέσει που μα λέει Ιταλικά και αυτά. Εδώ είναι, είναι βιδωμένη. Μπορεί να βγει με τέτοιο τριγωνάκι, αλλά εντάξει, δεν το κάνει κάποιο αυτό. Μόνο αν θέλει να το βάλει κάπου αλλού ή να το μοντάρει κάπω να κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Γιατί τώρα να κοιμάσαι είναι αυτό, ο Μπρίτη GP, τον Σένα. Ε, ναι. Ντάει κάστρο, ναι, αλλά πάνω το αμάξιμο να είναι πλαστικό και να έχει μεταλλό, δεν ξέρω. Είναι να είναι μεταλλικό, όντω. Μου κάνει λίγο. Μου φαίνεται λίγο πλαστικό. Εδώ δεν ξέρω αν είναι το αμάξιμο μεταλλικό μόνο. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και μου αρέσει αυτό που κάνανε: που το έχει και καλά σε δρόμο, το έχει και καλά σε πίστα από φόρμουλα. Και βλέπετε αυτό που λέω με την ε, κλίση. Έχει εδώ την κλίση, έτσι ώστε όταν το έχει θυμμένο κάποιο να μην είναι παιδί με το Γιατί εντάξει, ότι okay, είναι μια φόρμουλα που θα είναι κάτω, δεν θα φαίνεται τόσο. Οπότε κάνανε αυτή την κλίση στην βάση του πάρα πολύ ωραία για να φαίνεται καλύτερα από κάποιον που το κοιτάει. Α πούμε, πε ότι το έχει ένα ράφι και το κοιτά έτσι εδώ. Δηλαδή, άμα ήταν φλάτ, θα το βλέπει κάποιο εδώ και δεν θα φαίνονταν ιδιαίτερα. Πολύ έξυπνο να το στήσουν έτσι, παλεπτο, από λεπτομέρειε. Α, οκ. Okay. Οι ρόδε γυρνάνε. Οπότε ο άξονα του, ναι. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι οι ρόδε γυρνάνε. Από δουλειά, έχει ωραία δουλειά. Αυτά φαντάζομαι είναι δίκαλ. Δεν νομίζω. Ναι, αυτά φαντάζομαι θα είναι δίκαλ εδώ. Χαλκομανίε που λέμε. Μα γράφει και εδώ. οπότε είναι. Αυτά ο πιο ακριβώ. είτε αγώνα είτε δεν ξέρω. Εντάξει, British, αγγλικό Grand Prix. Εδώ, Άιτον Σένα, το όνομα, το όνομα τη Ferrari και το όνομα της συγκεκριμένης της Ferrari, το όνομα της συγκεκριμένης φόρμουλα και τη χρονολογία όπου είναι αυτό. Ωραίο, ωραίο και αυτή εδώ η ταμπελίτσα που μας λέει τι είναι και πως. 12 εδώ, σώμα. Σώμα σώμα, πι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εδώ πίσω βλέπουμε τις λεπτομέρειες που έχει. Έχει, έχει δουλίτσα, έχει δουλίτσα. Να είχαμε τώρα το κλειδί. Καλά από κάτω δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερε λεπτομέρειε. Αλλά αυτό το τρίγωνο κλειδί έτσι να την ξεβιδώναμε μία να την δούμε. Α, είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει και μέσα. Δουλειά έχει και μέσα, βλέπετε τι ζώνε και αυτά. Και τα πεντάλ φαίνονται εκεί, όχι. Όχι, οι ζώνε φαίνονται εδώ έτσι. Έχει και λίγο λεπτομέρεια έτσι μέσα στο πιλωτήριο. Α πούμε εδώ, στο cockpit, ξέρω εγώ. Ω power Powered by Honda, Shell και τέτοια. Εντάξει, mm -hmm. okay, τα Marlboro εννοείται και αυτά λείπουν παρόλο που είναι τα χρώματα τη Marlboro. Ναι, okay, οκ, γιατί αυτό που έχουμε πει για του νόμου. Ε, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τα ακούω, τα ακούω στα συλλογή. Και okay, εντάξει, και φανατική. νομίζω ότι την είχατε ζητήσει κάποια αυτή τη συλλογή. Τα ράλι και αυτά τη Φόρμουλα 1, μάλλον. Ε, νομίζω κάποιοι την είχατε ζητήσει γενικά. Οπότε για του φανατικού τη Φόρμουλα 1 ήρθε μια συλλογή και για αυτού και να μπορέσουν να συλλέξουν να έχουν μια συλλογή από 60 έτσι όμορφε φόρμουλε και αυτά. Ωραίο, και μου άρεσε πάρα πολύ όπω το έχουν. Δεν ξέρω αυτό, δηλαδή το κοιτάω από τη μια από την άλλη. Μ' πολύ που το κάναμε αυτή η κλίση που δώσανε για να κάθεται λίγο έτσι. Αυτή η κλίση ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Και πάρα πολύ ωραία έρχεται στο προστατευτικό τη. Εντάξει, είναι αυτό, δεν ξέρω. Εδώ μπροστά το βλέπω λίγο λερωμένο. Μπαίνει και από την ανάποδη, νομίζω, ή όχι από την ανάποδη. Θα πει ναι, μπορεί να μπει και από την ανάποδη, από εδώ. Ναι, και το έχουμε έτσι. Και μπορούμε να τη στήσουμε δηλαδή γενικά μια συλλογή με 60 τέτοια για του φανατικού, ειδικά τη Φόρμουλα 1 είναι ότι πρέπει αυτή η συλλογή. Τσεκάρετε το, είδε το και πάρετε το πρώτο τέφο από το περίπτερο να δείτε τι και πώ και αν σα αρέσει να συνεχίσετε τη συλλογή. Θα δούμε, εμεί δεν ξέρω τώρα αν θα την δείξουμε ολόκληρη τι και πώ. Μπορεί να δούμε ακόμα κάνετε τεφάκι έτσι να δούμε και την επόμενη να είναι έτσι λίγο πιο μεγάλη και αυτά. Μπορεί να δείξουμε ολόκληρη, θα δούμε ακόμα, δεν γνωρίζω τι και πώ. Αλλά είναι μια πάρα πολύ όμορφη φόρμουλα. Μ' άρεσε. Σε ωραίο τέτοιο, 1 προ 43 okay, και λίγο μεγαλύτερο. Δεν είναι μόνο το αμαξάκι, να σου δώσουμε μόνο το αμαξάκι έτσι μικρό. Στη βάση του να είναι έτοιμο το display κομμάτι, να το στήσει κάποιο να το βάλει στο ράφι του. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά το βλέπετε. Μου γράφετε κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε και αυτά. Ξεκινάμε, επιστρέφουμε με συλλογέ και τέτοια. Αυτή είναι η νέα συλλογή τη χρονιά από την Σεντόρια τουλάχιστον. Θα δούμε και άλλα πραγματάκια. Εννοείται. Μου γράφετε όμω κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε τι και και Το βράδυ μπείτε να τα πούμε και live. Θα συνεχίσουμε το Spider-Man. Λίγο πολύ αυτά να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα στον καθένα και όλα τα άλλα έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μας. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.